Απόψε μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αργύρης. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Φλέρη Νταντονάκη. Γεια σας. Και ο κύριος Μάρκος Ζέρβας. Γεια σας. Όπως όλοι ξέρετε, την Πέμπτη στις 8:20 το βράδυ δείτε το πρώτο επεισόδιο από τον τρίτο κύκλο του τηλεπαιχνιδιού μας «Αν θυμάμαι καλά». Παρουσίαση Δημήτρης Μαλαβέτας. Οι καλεσμένοι της εκπομπής είναι ο Γιάννης Αργύρης τραγουδιστής, ο Μάρκος Ζέρβας κινηματογραφιστής σκηνογράφος και η Φλέρη Νταντονάκη τραγουδίστρια. Αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη στις 8:20 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Στα κοριά σας. Ευχαριστώ πολύ. Και κύριε Αργύρη. Στην Καλαμάτα, αν μπορεί. Στην Καλαμάτα. Μπορεί. Και αν κερδίσετε θα πάνε οπωσδήποτε στους σεισμοπαθείς. Θα κερδίσω. Θα δούμε. Λοιπόν, και αρχίζουμε από τον Γιάννη Αργύρη. Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ η ΕΡΤ 2 θα παρουσιάσει τις Ευμενίδες του Εσχύλου από το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου. Μουσική Μίκη Θεοδωράκη, μετάφραση Κώστα Μύρη, σκηνικά και κοστούμια Γιώργου Πάτσα. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Λίδα Τασοπούλου, Τζένι Μιχαηλίδου, Σπύρος Μαβίδης και άλλοι. Τηλεοπτική σκηνοθεσία Κώστας Τσαγκάρης. Σκηνοθεσία Σπύρος Ευαγγελάτος. Ευμενίδες, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Περνά μεταφέρονται μαρτή εκατομμύρια ή χρυσαφικά εκατομμυρίων. Με μεγάλη ασφάλεια μάλιστα. Την επινόησε ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος, που την έχει εξοπλίσει με μια βασική αρετή. Να βάζει τις φωνές. Την Παρασκευή στις 7 παρα 5 το απόγευμα, δείτε το δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά μας Ευρεσιτεχνίες. Θέματα του επεισοδίου είναι μια τσάντα που ξέρει να εξουδετερώνει τους κλέφτες. Ένας ειδικός γάντζος που κάνει το ανέβασμα σε ψηλές σκάλες ασφαλέστερο. Ένα ζευγάρι παπούτσια που γυμνάζουν όλο το σώμα. Ευρεσιτεχνίες. Την Παρασκευή στις 7 παρα 5 το απόγευμα. Μπορούμε να κάνουμε, αν δεν είμαστε διάκριτοι, μια επέμβαση στο εσωτερικό της. Τι βέβαια εγώ. Ο κύριος Σπύρος Μαστρογιάννης είναι ο άνθρωπος που επινόησε τη σκάλα χωρίς σκαλοπάτια. Τώρα έκανε μια νέα επινόηση για να μην πέφτουμε από τις σκάλες. Κύριε Μαστρογιάννη, τι είναι αυτό το σύστημα? Είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας σκαλών που, όπως βλέπουμε, τοποθετείται στο επάνω μέρος κάθε τύπου σκάλας και το άτομο μπορεί να ασφαλίσει το επάνω μέρος της σκάλας σε κολόνες, δέντρα, κάγκελα και σε άλλα σημεία πριν ανέβει. Έτσι εξασφαλίζει την πρώτη του ανάβαση και την τελευταία του κατάβαση, που ήταν και το βασικό αίτημα που προέκυψε ο σχεδιασμός αυτής της επινόησης. Σημείο που πέφτει το κέντρο βάρους του σώματός μας στην όρθια στάση. Θα προσπαθήσω να σας κάνω μία μικρή επίδειξη. Φορώντας τα αυτά τα παπούτσια, όπως τα λέτε, προκειμένου να δείτε τι γίνεται. Στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα του καιρού μας. Αν σκεφτούμε... Την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, δείτε το 7ο επεισόδιο από τη σειρά μας ντοκιμαντέρ «Η γλώσσα της τέχνης». Το δεύτερο μέρος από το θέμα τηλεόραση παρουσιάζει το πώς γίνεται το δελτίο ειδήσεων. Σενάριο και σκηνοθεσία Λευτέρης Χαρονίτης. Αφήγηση Νίκη Τριανταφυλλίδη. Η γλώσσα της τέχνης. Την Παρασκευή στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Δεκάδες δημοσιογράφοι, ρεπόρτερς, τεχνικοί,
καμέραμαν, σκηνοθέτες, αλλά και όλα τα μέσα επικοινωνίας, τηλέφωνα, ταχυδρομεία, τηλέτυπα, δορυφόροι, δουλεύουν καθημερινά για να φτιαχτεί ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα παρακολουθήσουμε πώς όλο αυτό το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό θα συνθέσει και θα μεταδώσει ένα δελτίο ειδήσεων που θα δούμε το βράδυ στις μικρές οθόνες των σπιτιών μας από την ΕΡΤ 2. Στους χώρους της διεύθυνσης ειδήσεων του σταθμού φτάνουν όλο το 24ωρο μηνύματα από διάφορους φορείς με διάφορα μέσα. Το Σάββατο στις 7:25 το απόγευμα δείτε το 5ο επεισόδιο από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα λιμάνια μας». Θέμα της εκπομπής «Η Καλαμάτα». Το 1821 υπήρξε μια πολύ ένδοξη για τους αγώνες της. Μεγάλη ήταν η ιστορία της από την εποχή της Φραγκοκρατίας με έντονη εμπορική αλλά και πνευματική κίνηση. Σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργος Δυζικυρίκης. «Τα λιμάνια μας». Το Σάββατο, στις 7:25 το απόγευμα, από την ΕΡΤ 2. Αφήγηση Γιάννη Γουδέλη.